Πώς πήγε η εκδήλωση χθες στην Καλαμάτα? Ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι, τι γίνεται? Ήταν μια επιτυχημένη, θα έλεγα, από κάθε άποψη παρουσίαση και συζήτηση η οποία επακολούθησε μέχρι και τις 1 ώρα τα μεσάνυχτα. Βέβαια οι κάτοικοι άρχισαν και εδώ πέρα να ανησυχούν, διότι διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πλοίο Cape Ray είναι πολύ πιο κοντά στην Πελοπόννησο από ό,τι στην Κρήτη. Βέβαια η ανησυχία αυτή δεν έχει πάρει τις διαστάσεις της Κρήτης, αλλά παρόλα τα αυτά όμως οι άνθρωποι άρχισαν και αυτοί να ανησυχούν και να αναρωτιούνται για ποιο λόγο γίνεται αυτή η επεξεργασία κοντά στα νερά της Πελοποννήσου και γενικά δηλαδή μέσα στον κλειστό χώρο της Μεσογείου. Για 2 λεπτά, εσείς έχετε άλλη εικόνα δηλαδή από αυτή που έχει βγει από κεντρικό μέσο ενημέρωσης της Αθήνας προς τιμήν του, το κουτί της Πανδώρας, με κάποιους υπολογισμούς ότι είναι νοτιοδυτικά της Κρήτης το Cape Ray? Έχετε άλλη πληροφορία? Χθες μου παρουσίασαν εδώ πέρα μερικοί οι οποίοι άρχισαν να ασχολούνται εντατικά τις τελευταίες εβδομάδες μία εικόνα, έναν χάρτη ο οποίος δείχνει το Cape Ray να είναι πολύ πιο κοντά στην Πελοπόννησο από ό,τι στην Κρήτη. Τώρα το πόσο είναι σίγουρο ή όχι... Καλά δεν είναι και η ουσία εκεί, γιατί αν μπούμε στο παιχνιδάκι που κρύβεται ο ΑΕΟ, το Cape Ray το χάσαμε, δεν είναι αυτό το ζουμί. Το ζουμί είναι ότι το Cape Ray κρύβεται, αλλά η υδρόλυση κάνει. Εμπλό. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε η διαδικασία της υδρόλυσης. Βέβαια έχει ξεκινήσει με πολύ χαμηλούς ρυθμούς, οι οποίοι σταδιακά θα αυξάνονται. Αυτό, όπως γνωρίζουμε, οφείλει στο γεγονός ότι οι δοκιμές των Αμερικανών με υδρόλυση στο παρελθόν δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την σύσταση και τις πραγματικές συνθήκες των χημικών της Συρίας. Οι δοκιμές αυτές, όπως επίσης γνωρίζουμε και αναφερθήκαμε αρκετές φορές στην εκπομπή σας, συνεχίστηκαν στο Cape Ray που ήταν αγκυροβολημένο στην ναυτική βάση της Ισπανίας με σκοπό την επίλυση δυνητικών προβλημάτων, και τα δυνητικά προβλήματα βέβαια δημιουργήθηκαν αργότερα όταν όλοι μας αρχίσαμε να αναρωτιέμαστε πού είναι η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, η οποία θα μας δείξει πράγματι τους δυνητικούς κινδύνους και σε ποιο βαθμό κρύβονται αυτοί οι κίνδυνοι στη μονάδα υδρόλυσης. Και ιδιαίτερα βέβαια προσπαθούν σε πρώτο στάδιο να διαπιστώσουν τα προβλήματα τα οποία αρχικά είχαν αφαιρθεί με την προσαρμογή των χημικών όπλων στο όλο σύστημα της υδρόλυσης. Αυτό παραμένει ένα από τα κυρίαρχα, θα έλεγα, προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, προχθές ένας άλλος καθηγητής από την Ιαπωνία, Έλληνας, ο κ. Ζουγανέλης, με βάση αυτά που έχετε εσείς εντοπίσει και έχετε θέσει ως επιστημονικά ερωτήματα εσείς και μερικοί άλλοι, έκανε κάποιες επιπλέον επιβεβαιωτικές, θα έλεγα, ενισχυτικές των όσων έχετε εκφράσει, διαπιστώσεις. Δηλαδή λέει ότι πάνω στο Cape Ray αυτή τη στιγμή είναι φορτωμένα κοντέινερ, τα οποία εκτός από δοχεία έχουν και οβίδες. Άρα εκ προημίου θεωρεί ότι κάποιες διεργασίες, έτσι όπως είναι το Cape Ray, θα γίνουν χειρονακτικά. Φωτογράφησε λοιπόν μερικά στοιχεία από τη Διεθνή Βιβλιογραφία τα οποία ανέρτησε και δείχνει ότι έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος ενός ατυχήματος, ότι πολλαπλασιάζει το χειρονακτικό αφενός μεν και αφετέρου δε για το εσωτερικό μίλησε για το μονό τείχωμα και για πολλές επενδύσεις με ακριλικό που ανεβάζει, λέει, τη θερμοκρασία. Μα κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι από την αρχή, δηλαδή από αρχάς του χρόνου, αναφέρθηκα στο γεγονός αυτού του προβληματισμού, διότι είχα πει ότι η εισαγωγή και η προσαρμογή των χημικών όπλων και των πρόδρομων χημικών ενώσεων στο σύστημα υδρόλυσης αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό, αν θυμάστε, είχα αναφέρει ότι μετακινούνται σε συνεχή κλίμακα κοντέινα στο πλοίο και αρκετά δοχεία θα αδειάζονται στον αντιδραστήρα χειρονακτικά. Δηλαδή μια ενέργεια η οποία εκ των πραγμάτων από μόνη της εγκυμονεί κινδύνους. Αυτό είναι αληθές. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, ότι διπλασιάζονται οι πιθανότητες ενός ατυχήματος μαθηματικά? Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν διπλασιάζονται, πάντως δημιουργούν ένα προβληματισμό, διότι ξέρετε είναι εντελώς διαφορετική, έχουμε εντελώς μια διαφορετική περίπτωση όταν το όλο σύστημα δουλεύει
αυτόματα και εντελώς διαφορετικά όταν προσπαθούμε βέβαια μέσα σε ένα τόσο κλειστό χώρο, περιορισμένο χώρο στο Cape Ray να κουνάμε, ξέρετε, τα κοντένα ή να παίρνουμε τις χημικές βόμβες με τα χέρια και να τις ρίχνουμε μέσα στο σύστημα υδρόλυσης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, κοιτάξτε να δείτε, δεν είχαμε τη δυνατότητα πάνω στο πλοίο να διαπιστώσουμε εμείς οι ίδιοι το κατά πόσο αυτό αληθεύει και το κατά πόσο μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες μορφές επικινδυνότητα. Αυτό δεν μας το επιτρέψανε, αλλά είναι όμως ένα ερωτηματικό και αυτό το ερωτηματικό πιστεύω ότι δημιουργεί ορισμένες υπόνοιες αναφορικά με δυνητικούς κινδύνους. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι σαν επιστήμονας που έχετε μετάσχει σε επιτροπές, πρέπει να πω, εξουδετέρωσης χημικών. Πρέπει να το υπενθυμίσω αυτό. Θέλω να μου πείτε το εξής γεγονός. Η υδρόλυση επισήμως έχει ξεκινήσει εδώ και 4 μέρες, ενώ την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πενταγώνου, το οποίο αναλάβει πλήρως την ευθύνη. Ανεπισήμως από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, εδώ και 6 μέρες. Μην τα χαλάσουμε και εδώ. Δεν είναι το θέμα ούτε που είναι ούτε πότε ξεκίνησε. Όμως, εδώ και 6 μέρες, και το λέω για σας, για όσους έψαγαν ακόμη και εσάς όμως, εδώ και 6 μέρες, ο Οργανισμός Απαγόρευσης των Χημικών Όπλων, που λέει ότι παρακολουθεί επισταμμένος, με επιθεωρητές, δεν θα έπρεπε καθημερινά να ενημερώνει έστω με μια λιτή ανακοίνωση, αφού παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς πώς πάει η διαδικασία και 6 μέρες τώρα το έχει βουλωμένο και μόνο μια ανάρτηση ότι θα δώσει βραβεία Χάγης το Σεπτέμβριο, γενικός και αορίστος, έτσι ρευστοποιώντας το βραβείο Νόμπελ που πήρε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έτσι λειτουργούν αυτοί οι οργανισμοί, οι οποίοι βεβαίως δήλωσαν σε εμάς δεν έχουμε ευθύνη, έχουν οι Αμερικάνοι, αλλά είπαν ότι έχουμε επιθεωρητές απάνω. Δεν θα έπρεπε καθημερινά να ενημερώνουν? Μα η ίδια η οργάνωση, ο ίδιος οργανισμός για την απαγόρευση των χημικών όπλων, σε δικιά σας μάλιστα ερώτηση, αναφέρθηκε ότι όλες οι χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, αν αφαιρέσουμε βέβαια την Αίγυπτο, ενημερώνονται σε τακτική βάση και ενημερώνονται για όλα τα σχέδια, για όλες τις εξελίξεις από την αρχή της όλης διαδικασίας της υδρόλυσης μέχρι το τέλος. Επομένως, εγώ θεωρώ, ναι, αν αυτό αληθεύει, ότι και η χώρα μας πρέπει να έχει σε καθημερινή βάση την ανάλογη ενημέρωση. Άρα θα έπρεπε η ίδια η χώρα μας, η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο το ΙΠΕΞ που διαχειρίζει όλη αυτή την υπόθεση, να μας ενημερώνει. Δεν πηγαίνω τόσο μακριά, δεν πάω στον οργανισμό. Ζητώ την ενημέρωση, την απαραίτητη, ή αν πραγματικά αυτή λαμβάνει χώρα, από την κυβέρνησή μας. Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής φυσικά δεν έχει υλοποιηθεί, δεν έχει γίνει. Κύριε Γιδαράκο, να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε σοβαρά, με την εμπειρία που έχετε από τέτοιες διαδικασίες, ότι και κάτι να συμβεί θα το μάθουμε? Αρχίζω να αμφιβάλλω σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων. Είχε πει ότι οι διαρροές είναι στα πλαίσια τέτοιων τεχνολογιών και τέτοιων διαδικασιών. Δηλαδή είναι κάτι το εντελώς καινούριο και κάτι έτσι που φοβίζει, λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά που μας φοβίζει λιγάκι. Επομένως, εάν δεν έχουμε, όπως πολύ σωστά και πολλές φορές έχετε τονίσει κι εσείς, έναν δικό μας με την έννοια, έναν ανεξάρτητο, ο οποίος θα συμμετέχει στην όλη διαδικασία, τότε ίσως να μην μάθουμε ποτέ ή αν πράγματι συμβεί κάτι μορφής διαρροών ή ενός μικρού ατυχήματος ή κάτι το ανάλογο. Μάλιστα. Βέβαια, σήμερα είστε στην Καλαμάτα. Θέλω να σας ρωτήσω, η ροή της ανεπίσημης πληροφόρησης που είχατε από παρατηρητές συνεχίζεται ή κόπηκε προς εσάς? Η τελευταία που είχατε ήταν αυτή που σας ανέφερα σήμερα προηγουμένως, ότι πραγματικά ξεκίνησε, αλλά ξεκίνησε με πολύ χαμηλούς ρυθμούς για να διαπιστώσουν κατά πόσο τα συστήματα αυτά μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάλογες συνθήκες. Α, κάνουμε τεστ δηλαδή. Η ροή αυτή πιστεύω να συνεχιθεί. Κάνουμε τεστ αυτή τη στιγμή δηλαδή με τα υλικά που έχουμε, σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό ήταν αυτονόητο. Ναι. Δεν μπορούσαν ποτέ τα δύο συστήματα να ξεκινήσουν με 100%. Αυτό ήταν αυτονόητο. Δηλαδή το γνωρίζαμε αυτό. Θέλω να μου πείτε, στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο χώρο που κινήσετε, την έδρα σας στα Χανιά, ξεκινάει ένα δεκαήμερο κινητοποιήσεων με πρώτο συμβολικό τον επιχειρούμενο διήμερο αποκλεισμό της διευκόλυνσης στη Σούδα. Θα τραβήξει όμως ένα δεκαήμερο με μια προσπάθεια να πάρει δημοσιότητα σε όλο το νησί πια από τις συντονιστικές επιτροπές. Πώς το βλέπετε αυτό εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, δεν συμμετέχω σε αυτή την ενέργεια, δεν τη γνωρίζω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
Θεωρώ όμως ότι πρέπει μερικές φορές να δίνουμε και την ανάλογη προσοχή με το τι θέλουμε να πετύχουμε. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι το K-Pray μέσα στη Μεσόγειο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν και σε έναν πραγματικά δηλαδή σοβαρό σκοπό, και ο σοβαρός σκοπός μας είναι εμείς να μάθουμε το τι ακριβώς γίνεται. Πάντως από ό,τι γνωρίζω από άτομα και πρόσωπα τα οποία πραγματικά έχουν θέσει αυτόν τον σκοπό και ως δικό του σκοπό, θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα αυτά θα οδηγήσουν σε ένα πώς να το πω, καλό πέρας, και δεν θα δημιουργήσουν, ξέρετε, έτσι, καταστάσεις οι οποίες θα έχουν το αντίθετο εντελώς αποτέλεσμα. Είναι σαφές αυτό που λέτε και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα διαφωνήσει μαζί σας.